Ξύεσαι. Πάρα πολύ. Γιατί τον έζησα και με την άγρια μορφή, να το πούμε. Και με την άλλη του μορφή. Δεν θεωρήσατε ότι μπορεί να τρελάθηκε, ας πούμε? Όχι. Όχι. Σε ορισμένες στιγμές φαινόταν παράξενο. Ναι. Αλλά εντάξει, συμμεριζόμουν. Αυτό που συνέβη με τον σύζυγό σας είναι... θα μπορούσε να κάνει κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, να τον πούνε αλαφροίσιωτο. Ναι. Και ο ίδιος καμιά, το είχε παραδεχτεί και ο ίδιος, και λέει, και ο ίδιος μια φορά, ας πούμε, σε κάποια φάση λέει, μα καλά, λέει, πρέπει να είμαι τρελός και ακούω φωνές, να μου μιλάνε. Ναι. Και το, αλλά δεν ήταν όμως... Και αυτό πήρα το αν δεν ήταν όμως φωνές, ήταν έτσι από ναι. Τρέλα, να το πούμε. Εσείς, από ό,τι μας είπε, έχετε γράψει κάποια πράγματα καθ' υπαγόρευση τι είναι? Καθ' υπαγόρευση της Παναγίας, του Αγίου Πνεύματος, νύχτα, μέρα, ακόμα είχα μωρά και ακόμα και θύλαζα το μωρό στη νύχτα και έγραφα με το άλλο χέρι. Αλλά συνεχώς, όχι να σκεφτείς όπως γράφεις ένα γράμμα και θα σκεφτείς τι θα βάλω, τι θα γράψω παρακάτω. Συνεχώς, όπου σου έρχεται η σκέψη, ξέρεις ένα πείμα και το λες συνέχεια μέσα σου, αράδα, έτσι μπλα 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 και το γράφεις συνέχεια. Και τα παρουσίασα και αυτά στο κήρυγμα και δεν με πιστεύανε. Εδώ με τους γονείς σου συζητάς αυτά τα προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζεις? Ναι, ιδίως με τον πατέρα μου πάρα πολλές φορές. Και τι γίνεται, βρίσκεις κατανόηση? Προσπαθούν να μου βρουν κάποιες λύσεις. Ή υπάρχει αυτό το χάσμα των γενεών? Όχι, με τους γονείς μου δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Με καταλαβαίνουν πάρα πολύ. Και λένε Τριάδα, είναι ένα όνομα που δεν είναι συνηθισμένο. Ο παπάς μου είπε ότι το έχω επειδή είδε στο όνειρό του όταν ήταν για να με βαφτίσουν. Τρία αγόρια που συμβολίζαν την Αγία Τριάδα. Τι σας έχει κάνει 16 χρόνια μετά να θέλετε να δημοσιοποιήσετε αυτή την εμπειρία σας? Ήταν ότι είδα πλέον πια ότι δείχνουν όλο το κακό, το κακό, το κακό, το κακό. Μα δεν είναι το κακό, είναι και το καλό. Είναι και ο Θεός, ο οποίος τρέχει, πασχίζει, γίνονται θαύματα, συνέχεια θαύματα, σώνεται κόσμος. Να δείξουν, να ειδού το θαύμα. Εγώ ο αμαρτωλός, με πήρε ο Θεός, με έσωσε. Και άλλους χιλιάδες κόσμος σώνει. Δεν είναι μόνο το κακό, το κακό. Πράγματι λοιπόν γίνονται θαύματα στην εποχή μας. Εγώ θα έλεγα ίσως κάτι πιο καλύτερο ή πιο ρεαλιστικό, αν θέλετε. Σίγουρα η πίστης σώζει. Όμως εδώ θα διακόψουμε για κάποια διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι κοντά σας.